Καλοί και άγιοι διορισμοί που έγιναν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα Χανιά, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Χανίων. Όμως δεν επαρκούν γιατί οι άλλοι τόσοι βγαίνουν στη σύνταξη. Με αυτόν τον τρόπο η κατάσταση με τις ελλείψεις παραμένει σχεδόν σταθερή. Όταν κάθε χρόνο το Υπουργείο προσλαμβάνει 45 με 50 εκπαιδευτικούς, το νομό μας ας πούμε, και βγαίνουν στη σύνταξη 40 με 45, καθαρή αύξηση του μόνιμου προσωπικού δεν υπάρχει. Έτσι φτάνουμε πάλι να έχουμε εκατοντάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που κάθε χρόνο βρίσκονται σε άλλο νομό. Στην πρώτη φάση προσλήψεων ήρθαν στα Χανιά 220 αναπληρωτές γενικής και ειδικής αγωγής. Με τα γνωστά προβλήματα, να μην ξέρουν σε ποιο σχολείο θα πάνε ακόμα, να ψάχνουν σπίτι, να μην μπορούν να βρουν σπίτι ή αφού βρουν σπίτι στα Χανιά, γιατί περισσότεροι θα δουλέψουν στα σχολεία του κέντρου, το ενίκιο και οι λογαριασμοί θα απορροφούν τα 2/3 του μισθού. Στην ειδική αγωγή, μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν πως γίνεται προσπάθεια από την πλευρά του Υπουργείου ώστε να συμπιεστούν τα κενά. Να συμπιεστούν τα κενά και μαθητές που χρήζουν παράλληλης εξατομικευμένης διδασκαλίας να έχουν ανά δύο ένα δάσκαλο για να κάνουν οικονομία σε αυτά τα παιδιά και να έχουμε λιγότερους εκπαιδευτικούς. Τα προβλήματα, όπως επισημάνθηκε, εξακολουθούν να υφίστανται ως προς την έλλειψη μόνιμου προσωπικού, με το Υπουργείο να διαβεβαιώνει ότι θα προχωρήσει και σε δεύτερη φάση προσλήψεων και τους εκπαιδευτικούς να είναι σε φάση αναμονής.